Στην σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί τηλεθεατές, επισκεπτόμαστε τον Τιβέευο, μία αγροτική περιοχή 450 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, στην περιφέρεια του Νίζνη Νόβγκοροντ. Σήμερα το Τιβέευο είναι μία μικρή κομμόπολη 6.500 κατοίκων, που έγινε όμως παγκοσμίως γνωστό από την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος. Μοσκοβίτες, καθώς και πιστοί από κάθε γωνιά της Ρωσίας, καταφθάνουν εδώ καθημερινά για να προσκυνήσουν το χαριτόβρητο και θαυματουργό λείψανο του μεγάλου Στάρετς, Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Η επίσκεψή μας στην Ιερά Μονή ξεκινά με την συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία. Εδώ, η κυριακάτικη ακολουθία αρχίζει νωρίς το πρωί στις 6 σε έναν κατάμεστο από πιστούς ναό. Και δεν τελείται μόνο η Θεία Λειτουργία. Το πρόγραμμα των ακολουθιών ξεκινά με τους χαιρετισμούς στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ μπροστά στο Ιερό Λείψανο του Αγίου.
молись о всех нас, добрящий милосердию день судный, в радости глаголющий ему. Аллилуйя! Ιρώση, ευλαβείς και φυλακόλουθοι, παρακολουθούν γονατιστοί. Ακολουθεί ο παρακλητικός κανόνας στην υπεραγία Θεοτόκο, μπροστά στην εικόνα της, καθώς η Ιερά Μονή του Ντιβέευο ευλαβείται ιδιαιτέρως το σεπτοπρόσωπο της Παναγίας μας, την οποία έχει ως προστάτρια και φρουρό της. Συμμετέχουμε στην μεγαλόπρεπη και συγχρόνως κατανυκτική Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, κατά την οποία το Εκκλησίασμα, όρθιο από τις 6 το πρωί, συμμετέχει ενεργά εν σιωπή και προσευχή. Архиепископа, епископа
по православный весь священнический и монашеский чин, всечестную настоятельницу игуменею Сергию, сестрами святой обители сия, служащие братья, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бога Царствия всем всегда, ныне и присно, во веки веков. Ιδιαίτερη ευλογία και τιμή θεωρούμε το γεγονός ότι σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, στο παγκοσμίως γνωστό προσκύνημα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, ακούγεται κήρυγμα στην ελληνική. Αγαπητοί μου, και ο Άγιος, τον οποίο τιμάει η Μονή, τον Άγιο τον οποίον ήρθαμε όλοι οι ταπεινοί προσκυνητές να προσκυνήσουμε, ο Άγιος ο οποίος είναι προστάτης εδώ της Μονής, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, είναι ο Άγιος της χαράς, είναι ο Άγιος ο οποίος έζησε μέσα στη χαρά, είναι ο Άγιος ο οποίος θέλησε αυτή τη χαρά να τη μεταδώσει και σε όλους τους ανθρώπους. Поэтому мы сейчас находимся в этой обители. Мы все смиренные паломники, которые поклоняемся преподобному Серафиму Саровскому, святому, который жил в радости, который нес радость и который хотел, чтобы весь мир жил в радости. Ήξερε ο Άγιος Σεραφείμ, ότι η χαρά η αληθινή είναι η χαρά της Αναστάσεως. Γι' αυτό και έλεγε συνεχώς, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, όταν έρχεσαι κάποιον αδελφό του, που έλεγε Χριστός Ανέστη, αλλά όμως προσέφερε τη λέξη χαρά μου, που έλεγε Χριστός Ανέστη χαρά μου. Όταν έβλεπε τον αδελφό του, όταν έβλεπε έναν άνθρωπο να έρχεται κοντά του, να σαν να βλέπει το πρόσωπο του Θεού. Και γι' αυτό γέμισε και ο ίδιος χαρά, και γι' αυτό τον προσκολούσε τον συνάνθρωπό του χαρά μου. Γι' αυτό το λόγο είμαστε και όλοι σήμερα εδώ, αδελφοί μου. Ήρθαμε να προσκυνήσουμε τον Άγιο Σεραφείμ, να πάρουμε την ευχή του και την ευλογία του, αλλά όμως πιο πολύ ήρθαμε να μιμηθούμε τη ζωή του. Ήρθαμε και εμείς, μια μικρή ομάδα προσκυνητών από την Ελλάδα, να προσκυνήσουμε αυτόν τον μεγάλο Άγιο της Ρωσικής Εκκλησίας, αυτόν τον μεγάλο Άγιο ολόκληρης της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τον Άγιο Σεραφείμ τον αγαπούμε πολύ και εμείς οι Έλληνες. Είναι πολύ γνωστό στην Ελλάδα και τον τιμούμε και πραγματικά για τους Έλληνες είναι πολύ σπουδαίο να έρθει κάποιος και να προσκυνήσει εδώ στο μοναστήρι του Αγίου Σεραφείμ για να πάρει τη χάρη και την ευλογία του. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να ευχαριστήσω τους διοργανωτές Φεστιβάλ Ακτινοβόλος Άγγελος, χάρη στους οποίους είμαστε σήμερα εδώ. Ένα φεστιβάλ για τον καλό κινηματογράφο. Ένα φεστιβάλ που γίνεται κάτω από τις ευλογίες του Μακαριωτάτου, Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, κυρίου Κυρίλου. Και στα πλαίσια αυτού του φεστιβάλ είμαστε και εμείς σήμερα εδώ. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους διοργανωτές που μέσα στο πρόγραμμα έβαλαν και το προσκύνημα εδώ στον Άγιο Σεραφείμ. Να ευχαριστήσω τον τοπικό Μητροπολίτη αλλά και την Αγία Ηγουμένη, τη Γερόντισσα εδώ της Μονής, που μας δέχτηκε και μας έδωσε την ευλογία της να λειτουργήσουμε σήμερα εδώ στο ναό του μοναστηριού και να ευχηθώ στις μοναχές που ζουν εδώ στο μοναστήρι ο Άγιος να τις δίνει δύναμη, να
της δίνει φωτισμό, να της δίνει υπομονή, ούτως ώστε όλους τους προσκυνητές που έρχονται εδώ και προσκυνούν το σκήνομα του Αγίου, να τους μεταδίδουν και σε αυτούς τη χαρά και την ευλογία του Αγίου. И подобного Нестора, летописца Печерского чудотворца, и всех святых помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Η ιστορία της μονής μας ξεκίνησε εδώ στα μέσα του 18ου αιώνα. Τότε εδώ υπήρχε ένας μικρός ξύλινος ναός και κοντά σε αυτή την εκκλησία σταμάτησε να ξεκουραστεί από την πορεία της η αδελφή Αλεξάνδρα που ήταν η πρώτη ηγουμένη της μονής. Ξεκίνησε από το Κίεβο, από το μοναστήρι του Αγίου Φλόρου. Η Παναγία εμφανίστηκε στον ύπνο της και της είπε να πάει προς το βορρά και να σταματάει σε όλα τα μοναστήρια αφιερωμένα στην Παναγία. Η Θεοτόκος είπε ότι θα βρει και ένα σημάδι όπου πρέπει να σταματήσει και να ιδρύσει καινούριο μοναστήρι. Ένα μοναστήρι που δεν θα υπάρχει παρόμοιο πουθενά αλλού στον κόσμο. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία του Ντιβέιβο. Δεν υπήρχε και εμφανίστηκε. Το 18ο αιώνα. Τρία χρόνια συνεχίστηκε η πορεία της από το Κίεβο μέχρι εδώ και όταν πήγαινε από το Μούρομ στο Σαρόφ, σταμάτησε εδώ να κοιμηθεί το βράδυ και πάλι είδε την Θεοτόκο, οποία της είπε την ακριβώς αυτό το σημείο που της έλεγε στο Κίεβο ότι πρέπει να το βρει. Και υποσχέθηκε ότι θα έχει ευλογία αυτός ο τόπος από την Παναγία.
Ξέρουμε ότι η Παναγία έχει υπό την ειδική της προστασία 4 μέρη στον κόσμο. Την Ιβηρία, το Άγιον Όρος, το Κίεβο και το Τιβέιβο. Μάτσικα Αλεξάνδρα, να το μίστη, κτή η Βόζη Μάτσι, παστρούιλα από τέτοιο χράμ. Η αδελφή Αλεξάνδρα, μητέρα Αλεξάνδρα, έκτισε αυτό το ναό στη θέση όπου εμφανίστηκε Θεοτόκος. Удивительные предсказания батюшки Серафима относительно этого храма. Και ο Άγιος Σεραφείμ έκανε πολύ ενδιαφέρουσες προφητείες για αυτό το ναό. Он говорил, что в последние времена вся земля сгорит. Έλεγε ότι στους τελευταίους καιρούς θα καεί όλη η γη. И только три храма поднимутся целиком на небо. Και μόνο τρεις ναοί θα ανέβουν στον ουρανό. Ο πρώτος ναός είναι ο ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κίεβο. Другая сестра забыли какая. Την δεύτερη εκκλησία ξέχασαν, αδελφές, ποια έλεγε. А третья церковь ваша, матушка? Нет, мне не надо. Και η τρίτη εκκλησία είναι αυτή η δική σας που έχετε βάλει. А третья церковь ваша, матушка, Казанская. Вот она какая особенная. Της Παναγίας του Καζάν, γιατί είναι ιδιαίτερη εκκλησία. Еще он говорил, что в последние времена этот храм будет подобен Иерусалимскому храму своим величием и красотой. Και έλεγε ότι στους τελευταίους καιρούς από την ομορφιά του αυτός ο ναός θα μοιάζει με τον ναό των Ιερουσαλήμων. Будет он как бы ядрышком в середине. Θα είναι σαν πυρήνας, σαν κέντρο. А вокруг него будет множество пределов и пристроек. Και γύρω-γύρω από αυτό θα υπάρχουν και άλλοι ναοί, άλλα κτίρια. Первые пристройки были пристроены к колокольне во время преподобного Серафима Саровского за два храма рождественских. Τα πρώτα κτίρια προσθέθηκαν εδώ, είναι το καμπαναριό και τα δύο παρεκκλήσια που είναι από αυτή τη μεριά. А в 2008 году северные и с южной стороны пристроили еще новые пристройки. Και το 2008 προσθέθηκαν από την βόρεια και από την νότια πλευρά άλλα παρεκκλήσια. И в общей сложности сейчас здесь 13 престолов. Και γενικώς αυτός ο ναός τώρα έχει 13 Αγίες Τράπεζες. Вот такой величественный прекрасный собор. Тоже мегалос наос έγινε. Мы сейчас пойдем с вами в нижний храм. Тоже θα πάμε στον κάτω ναό, που είναι αφιερωμένο στην Παναγία. И приложимся к мощам нашей. Θα προσκυνήσουμε τα λείψανα των Αγίων Αδελφών της Μονής. Λόγια θέλω να σας πω για τις αδελφές τα λείψανα των οποίων θα προσκυνήσουμε τώρα. Η αδελφή Αλεξάνδρα ήταν η πρώτη αδελφή που ίδρυσε το μοναστήρι. Ήταν πλούσια αριστοκράτησα. Αλλά χείρεψε νέα και κουρεύτηκε μοναχή. И потом пришла сюда в Дивеево. Και ήρθε στο Διβέιβο. И прожила здесь всю оставшуюся жизнь. Και έζησε εδώ μέχρι το τέλος της ζωής της. Матерь Божия обещала, что здесь будет великая Петлюра, на которой не было нет и никогда не будет на свете. Η Παναγία υποσχέθηκε ότι εδώ θα υπάρχει ένα μοναστήρι που δεν υπάρχει παρόμοιο πουθενά άλλο στον κόσμο. Но было сказано также, что матушка этого не увидит. Αλλά της είπε και όλος ότι δεν θα προλάβει να το δει η ίδια η αδελφή Αλεξάνδρα. Δηλαδή έκανε ένα μεγάλο κατόρφημα της ταπεινοσύνης. Μεγάλα κατορθώματα πνευματικά έχει κάνει γιατί είχε το χάρισμα της προσευχής με δάκρυα. Και ξέρουμε ότι μπορούν να προσεύχονται δακρύζοντας μόνο οι άνθρωποι με την καθαρή καρδιά. Κοιμόταν σε ένα κρεβάτι που ήταν μία πέτρα και για μαξιλάρι είχε πάλι μία πέτρα που έβαζε επάνω ένα ύφασμα για να μην το ξέρει ο κόσμος ότι κοιμάται πάνω στην πέτρα, για να φαίνεται σαν κρεβάτι κανονικό. Όλα τα κατορθώματά της ήταν μυστικά. Ο Άγιος Σεραφείμ έλεγε. Ήταν πολύ σημαντική, πολύ μεγάλη Αγία. Μέχρι και τώρα φυλάω τα ίχνη της. Η δεύτερη αδελφή είναι η αδελφή Ελένη Μάντουροβα. Πέθανε στην ηλικία 26 χρονών. Αρρώστησε βαριά ο αδερφός της. Και ο Άγιος Σεραφείμ κάλεσε την Ελένη που ήταν μοναχή και της είπε ότι ο αδελφός σου είναι βαριά άρρωστος, αλλά τον χρειαζόμαστε πολύ για το μοναστήρι. Γι' αυτό να δεχτείς εσύ
την αρρώστια του και να πεθάνεις εσύ για αυτό. Και συμφώνησε. Η τελευταία Αγία αδελφή είναι η αδελφή Μάρθα, που πέθανε στην ηλικία 19 χρονών. Όταν έκτιζαν εδώ τους ναούς, τον ναό. Βοηθούσε πολύ στις οικοδομικές εργασίες και κουβαλούσε πολύ βαριές πέτρες και από αυτή τη δουλειά πέθανε. Ο Άγιος Σεραφείμ την αγαπούσε πάρα πολύ. Δεν έλεγε ποτέ περιττά λόγια, μόνο την προσευχή του Ιησού. Της έλεγε πώς θα είναι στο μέλλον του Ντιβέεβο. Ήταν πολύ καθαρή ψυχή. Μια φορά η μεγαλύτερη αδελφή της είπε κάτι για τους μοναχούς του Σαρόφ. Η μάτουσκα Μάρφα спросила: «Парашенька, каковы собой видом монахи? На батюшку нашего, что ли, похожи?» Και η Μάρθα τη ρώτησε, πώς ήταν αυτή η μοναχή, σαν τον Άγιο Σεραφείμ? Παρασκευή удивилась. Και η αδελφή της, η Παρασκευή, εξεπλάγει. «Ты так часто бываешь в Сарове, Михаил, неужели ты никогда не видела монахов?» Εσύ πόσες φορές πηγαίνεις στο Σαρόβ, δεν έχεις δει ποτέ πώς είναι οι μοναχοί εκεί? «Нет, батюшка не велел мне смотреть по сторонам, и я повязываю платочек так, чтобы видеть только дорогу и ноги под собою». Και αυτή είπε ότι δεν έχει δει ποτέ μοναχούς, παρόλο που πηγαίνει συχνά στο Σαρόφ, γιατί της είπε ο Σεραφείμ να μην κοιτάζει δεξιά και αριστερά και έβαζε το μαντήρι της έτσι, ώστε να βλέπει μόνο το δρόμο. Και βεβαίως έσκυβε πολύ κάτω το κεφάλι της για να μην κοιτάζει δεξιά και αριστερά. Όταν βρέθηκαν τα όστα, της έκαναν μια γιατρική έρευνα. Και είδαν ότι είχε ένα κόκαλο στο κεφάλι, στον εγκέφαλο, που πίεζε τον εγκέφαλο. Και είχε φοβερούς πόνους. Και αυτοί οι πόνοι γίνονταν ακόμα φοβερότεροι όταν έσκυβε το κεφάλι. Άρα όταν πήγαινε έτσι, με σκυμμένο το κεφάλι, πονούσε φοβερά. Ο Όσιος Σεραφείμ γεννήθηκε στο Κούρσκ της Ρωσίας το 1759 και ονομάστηκε Πρόχορος. Νέος, εγκαταλείπει το πατρικό του σπίτι και έρχεται να μονάσει στη μονή του Σάροφ. Η πνευματική άσκηση ελκύει την ψυχή του σε τέτοιο βαθμό που εγκαταλείπει με την ευλογία του ηγουμένου την μονή και αποσύρεται μέσα στο πυκνό δάσος του Σάροφ. Περνά εκεί 15 χρόνια σε τέλεια απομόνωση, με αυστηρή νηστεία, αδιάλειπτη προσευχή, μελέτη του Θείου Λόγου και σωματικούς κόπους. Για 1000 ημέρες και 1000 νύχτες μιμείται τους παλαιούς στηλίτες της Εκκλησίας. Ανεβασμένος σε μία πέτρα και με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό, προσεύχεται «Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό». Επιστρέφοντας στην Μονή, περνά άλλα 15 χρόνια έγκλειστος. Με την αδιάλειπτη προσευχή, χαριτώνεται και αξιώνεται να ζήσει πνευματικές αναβάσεις. Στη συνέχεια, όρημος πλέον στην πνευματική ζωή και γέροντας την ηλικία, αφιερώνεται στην διακονία του πλησίων. Με την αυστηρή ασκητική ζωή του και την φωτεινή μορφή του, είχε προσελκύσει γύρω του πλήθος χριστιανών που τον αγαπούσαν και πίστευαν ακράδαντας την θαυματουργική δύναμη των Αγίων του προσευχών. Πλούσιοι και πτωχοί, διάσημοι και άσημοι, συνέρεαν καθημερινά στο κελί του για να λάβουν την ευλογία του και την πνευματική καθοδήγηση για τη ζωή τους. Εξομολογούσε πολλούς, θεράπευε ασθενείς, ενώ σε άλλους έδιδε να ασπαστούν τον σταυρό που είχε κρεμασμένο στο στήθος του ή την εικόνα που είχε στο τραπέζι του κελιού του. Σε πολλούς πρόσφερε ως ευλογία αντίδωρο, αγίασμα ή παξιμάδια.
Όσιος κοιμήθηκε ειρηνικά στις 2 Ιανουαρίου του 1833. 70 χρόνια μετά, το 1903, έγινε η αγιοκατάταξή του. Στον Τιβέεβο προσήλθαν τότε περισσότεροι από 300.000 προσκυνητές, μαζί και ο τσάρος της Ρωσίας Νικόλαος ο Δεύτερος με την οικογένειά του. Τα ιερά λείψανά του εξαφανίστηκαν κατά την περίοδο της Οκτωβριανής Επαναστάσεως και ξαναβρέθηκαν το 1990 στην Αγία Πετρούπολη και επέστρεψαν στη Μονή του Τιβέεβο. Όπως πάντα στα παλιά χρόνια, στις εκκλησίες της Συνορίας, γιατί αυτή ήταν η εκκλησία της Συνορίας, υπήρχε ένα νεκροταφείο. Και στο νεκροταφείο είναι θαμμένες οι πρώτες αδερφές της Μονής. Εδώ βρίσκεται και ο τάφος του αγαπημένου μαθητή του Αγίου Σεραφείμ, του Νικολάη Μοτοβίλοφ. Είχε δύο αγαπημένους μαθητές. Ο ένας είναι ο Νικολάη Μοτοβίλοφ και τον δεύτερο σας έχω αναφέρει κιόλας. Είναι ο Μιχαήλ Μάντουροφ. Και τους δύο τους έφερε στον Άγιο Σεραφείμ μια βαριά αρρώστια. Δεν περπατούσαν, ήταν παράλυτοι και μόνο με τις ευχές του Αγίου Σεραφείμ έγιναν καλά. Η πρώτη θεραπεία που έγινε με τις ευχές του Αγίου Σεραφείμ είναι η θεραπεία του Μάντουροφ, η ανάρρωση του Μάντουροφ. Τον έφεραν με τα χέρια στον Άγιο, στο Σάροφ. Και αυτός τρεις φορές το έκανε την ίδια ερώτηση, αν πιστεύεις στον Θεό. Και κάθε φορά ο Μάντουροφ έλεγε «Ναι, πιστεύω». Και τότε έβαλε λάδι στα πόδια του και είπε «Αν πιστεύεις, να σηκωθείς και όλα γίνονται στον Θεό». Και ο Μάντουροφ σηκώθηκε και άρχισε να περπατάει και ήταν η πρώτη ανάρρωση που έγινε με τις ευχές του Αγίου Σεραφείμ. Σε κάποιο καιρό ήρθε ξανά ο Μάντουροφ στον Άγιο Σεραφείμ και τον ρώτησε πώς μπορώ να ευχαριστήσω την Παναγία και τον Κύριο. Και ο Άγιος Σεραφείμ του είπε να προσευχηθούμε. Και μετά την προσευχή είπε να δεχτείς με την βούλησή σου τη φτώχεια. Πώς μπορεί να πάρει κανείς μια τέτοια απόφαση? Ήταν νέος, ήταν μόνο 29 χρονών. Ήταν αριστοκράτης, είχε πολλά λεφτά. Παντρεμένος. Και ήταν παντρεμένος με μια λουτερανή. Αλλά παρόλο αυτά πήρε αυτή την απόφαση. Με τα λεφτά του χτίστηκαν δύο ναοί αφιερωμένοι στη γέννηση του Χριστού και ήταν η πρώτη ναή του Τιβέεβο. Και ο Μοτοβίλοφ γνώρισε τον Άγιο Σεραφείμ τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Ήταν πολύ νέος, ήταν μόνο 22 χρονών. Και αυτό το νέο άνθρωπο τον ενδιέφερε μια πολύ σημαντική ερώτηση. Το ζήτημα ήταν τι νόημα έχει η ζωή ενός χριστιανού. Και σκεφτόταν πολύ. Αλλά δεν έκανε αυτή την ερώτηση στον Άγιο Σεραφείμ. Και μια φορά ο Άγιος του είπε: «Σας ενδιαφέρει πού είναι το νόημα της χριστιανικής ζωής, θα σας πω. Ο στόχος της χριστιανικής ζωής είναι να βρεις το Άγιο Πνεύμα». Και φωτίστηκε ο Άγιος μπροστά στο Μοτοβίλοφ. Και το πρόσωπό του και τα ρούχα του φωτίστηκαν.
Και αυτή η λάμψη που είχε πάνω του άγγιξε το Μοτοβίλοφ. И тогда батюшка спросил, а что чувствует ваше боголюбие? Και τότε ρώτησε ο Άγιος, τι αισθάνεστε? Тишину необыкновенную. Μια ησυχία απίστευτη. Άγιος Σεραφείμ, ο Άγιος Σεραφείμ, αλλά δεν έζησε εδώ ο Άγιος Σεραφείμ. Ζούσε σε απόσταση 20 χιλιόμετρων από εδώ, στο Σάροφ. Όταν ήταν νέος και η ηγουμένη Αλεξάνδρα την είδε μεγάλη και ήταν ετοιμοθάνατη, την επισκέφτηκαν ο ηγούμενος του μοναστηρίου του Σάροφ και ο Άγιος Σεραφείμ. Και ζήτησε τότε η ηγουμένη, ο ηγούμενος Παχώμιος, το Σαρόφ, να μην αφήνει αυτό το μοναστήρι, τις αδερφές του γυναικείου μοναστηρίου. Και απάντησε ότι βεβαίως θα προσέχει τις αδερφές του Ντιβέβου, αλλά είναι μεγάλος και ίσως δεν μπορεί να εκπληρώσει σωστά αυτή τη θέληση. Ο πατήρ Σεραφείμ είναι νέος και είναι πολύ γνωστός. Καλύτερα να το δώσουμε αυτό το διακόνημα, ναι, στον πατέρα Σεραφείμ. Έτσι ο Άγιος Σεραφείμ άρχισε να προσέχει τον Ντιβέιβο. Αγαπούσε τον Ντιβέιβο πάρα πολύ. Έλεγαν ότι τον Ντιβέιβο ήταν το δεύτερο σημαντικότερο πράγμα για αυτόν μετά από την σωτηρία της ψυχής του. Αλλά δεν επισκέφτηκε ξανά τον Ντιβέιβο ποτέ. Βοηθούσε πνευματικά με το πνεύμα του τότε. Βρισκόταν σε αυτήν την απόσταση των 20 χιλιόμετρων στο Σαρόφ και ήξερε ποιον να στείλει εδώ, τι πρέπει να χτίσει εδώ και έλεγε «Δεν έβαλα ούτε μια πέτρα με τη δική μου πρωτοβουλία στο μοναστήριο. Μόνο αυτά που μου επέτρεψε η Θεοτόκος». Δηλαδή, στο μοναστήρι μας η αρχιτεκτόνισσα είναι Πουράνια, η Θεοτόκος. Και αισθανόμαστε πολύ καλά τη φροντίδα και την προσοχή της Θεοτόκου και του Κυρίου. Εδώ είναι ο τάφος του Μοτοβίλοφ. Στον ίδιο τάφο με τον Μοτοβίλοφ έβαλαν και τρία παιδιά του που πέθαναν σε μικρή ηλικία από παιδικές αρρώστιες. Και έβαλαν μια πλάκα μεταλλική από πάνω και σε τέσσερα μέρη το μέταλλο άνοιξε και βγήκαν τέσσερις σημίδες. Τις σημίδες αυτές τις έλεγαν τα κυριά του Μοτοβίλοφ. Μία από τις σημίδες υπάρχει και τώρα. Και χάρη σε αυτή τη σημείδα βρήκαμε και τους τάφους των Αγίων Αδελφών μας, γιατί οι τάφοι τους ήταν παλιότερα από εδώ, από αυτή τη μεριά. Και τις μέρες μας φύτρωσε ένα άλλο θαύμα πάνω σε αυτή τη σημείδα, από την άλλη πλευρά, είναι η μούρη μιας αρκούδας. Και μας θυμίζει την αρκούδα την οποία τάιζε ο Άγιος Σεραφείμ που ήταν στο δάσος του. Έχει και ποδαράκια και ουρίτσα. Είμαστε μεγάλοι, αλλά και εμάς μας αρέσει αυτή η αρκούδα. Και αυτός ο τάφος είναι της τρίτης ηγουμένης της μονής μας, της Ξένια Κατσιούλοβα.
Και αυτή, ο Άγιος Σεραφείμ έλεγε ότι είναι μια φλογερή στήλη από τη γη μέχρι τον ουρανό. Σε αυτό το ναό βρίσκονται τα λείψανα των τριών Αγίων, Σαλών της Μονής, της Παρασκευής, Πελαγίας και Μαρίας. Ο Άγιος Σεραφείμ έλεγε ότι στον Τιβεύω πάντα θα υπάρχουν σαλές. Και πράγματι, όταν πέθανε η μία, αμέσως ερχόταν η άλλη. Οι ίδιες έλεγαν ότι είναι οι μητέρες για τις αδελφές του Τιβεύω και τις αδελφές του Τιβεύω τις αποκαλούσαν κόρες τους. Είχαν αυτό το στόχο, αυτό το σκοπό, να φυλάγουν τις αδελφές του Τιβεύω από το κακό. Βεβαίως, από τα μεγάλα κατορθώματα που έκαναν, η κάθε μία από αυτές είχαν το χάρισμα της προαιρετικότητας. Και ιδιαίτερα τέτοιο χάρισμα είχε η αδελφή Παρασκευή όταν ήρθε να την επισκεφτεί ο τελευταίος τσάρος, ο Νικόλαος, ο δεύτερος. Κοιτάξτε, παρακαλώ, αυτή την τοιχογραφία. Αυτό το περιστατικό, ο Νικόλαος, ο δεύτερος, η Βασίλισσα Αλεξάνδρα και η Σαλή Παρασκευή. Παρασκευή είπε στον τσάρο να φύγει από μόνος του από το θρόνο. Η τσαρίνα Αλεξάνδρα είπε ότι δεν πιστεύει. Και της χάρισε ένα κόκκινο ύφασμα και είπε η Σαλή Παρασκευή στην Βασίλισσα, από αυτό το ύφασμα θα κάνεις το βρακάκι του γιού σας. Όταν γεννηθεί θα με θυμηθείς. Και σε ένα χρόνο γεννήθηκε ο γιος τους. Και βέβαια δεν μπορούσαν πλέον να μην πιστεύουν στις προφητείες της Άλλης Παρασκευής. Όταν πήγαν να πιούν τσάι στο κελί της, ο τσάρος ήθελε να βάλει ζάχαρη στο τσάι του και η Άλλη Παρασκευή του έσπρωξε την ζαχαριέρα και είπε να πιεις χωρίς ζάχαρη, σκέτα. Και έτσι έκανε τρεις φορές. Και τότε ο τσάρος κατάλαβε ότι είναι μια προφητεία για τους καιρούς που έρχονται, ότι δεν θα είναι γλυκοί. Στο τέλος η Σαλή τους έβαλε διάφορα πράγματα μέσα σε ένα κομμάτι από ύφασμα. Και έδωσε όλα αυτά τα πράγματα, τεράστιο μπόγο στον τσάρο Νικόλο και του είπε να το κουβαλάς μόνος σου. Δηλαδή τον ξεπροβόδισε για την μακρινή του πορεία. Μετά έβαλε το πορτρέτο του τσάρου στο κελί του και προσευχόταν μπροστά στο πορτρέτο του. Και έλεγε, δεν ξέρω αν είναι μάρτυρας ή όσεως. Και όταν τη ρωτούσαν οι άλλες υποτακτικές της γιατί προσεύχεται έτσι στο πορτρέτο του τσάρου, έλεγε, είστε χαζές, γιατί αυτός θα είναι παραπάνω από όλους τους τσάρους. Το 1915, πριν κοιμηθεί, она сняла царский портрет. И Сали έβγαλε το πορτρέτο του τσάρου. Поцеловала его и сказала: "Миленький, уже при конце". Τον φίλησε και είπε: "Τώρα πλησιάζει το τέλος".
Вот такие были наши блаженные, все им было открыто. Эти ήταν οι σαλές μας, έξεραν τα πάντα. Здесь их святые мощи, Пелагея, Пелагея, тали, ψανά, Пелагея, и Пелагея, и Парасκευή και η Μαρία. Есть еще четвертые мощи. Υπάρχουν και τα τέταρτα λείψανα, είναι μια αδελφή, νεομάρτυρα Ματρώνα. Όταν έκλεισε το μοναστήρι μας στην Σοβιετική εποχή, σχεδόν όλες οι αδελφές μας πέρασαν από στρατόπεδα του Στάλιν. 10 και παραπάνω χρόνια πέρασαν σε αυτά τα στρατόπεδα. Η αδελφή Ματρώνα τρεις φορές, την συνέλαβαν τρεις φορές και γενικά πέρασε 18 χρόνια στα στρατόπεδα. Ήταν φοβερά τα βάσανά της. Και τώρα μπορούμε να προσκυνήσουμε αυτά τα Αγία Λείψανα. Εδώ υπήρχαν κάμβοι και λιβάδια τα χρόνια της ζωής του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Αλλά ο Άγιος ήξερε πώς θα είναι το μοναστήρι. Μια φορά μιλώντας με τον μάντορα αυτού, έκανε ένα σχέδιο, ζωγράφισε ένα σχέδιο του μοναστήριου. Το σχέδιο του μοναστήριου υπάρχει και τώρα, ανάμεσα στα πράγματα, στα προσωπικά αντικείμενα του Αγίου Σεραφείμ. Και σε αυτό το σχέδιο υπάρχουν τα πάντα. Ο Άγιος Σεραφείμ έλεγε ότι στον Τιβέβο θα υπάρχει ένας μεγάλος καθεδρικός ναός. Αυτό το ναό της Αγίας Τριάδας το έκτισαν το 1875. Χωράει 5.000 άτομα. Έχει 5 Αγίες Τράπεζες. Είναι ο κύριος ναός του μοναστηριού μας. Τώρα είναι κλειστός γιατί κάνουν τοιχογραφίες μέσα. Συνήθως τα λείψανα του Άγιου Σεραφείμ βρίσκονται εδώ. Ο Άγιος Σεραφείμ έλεγε ότι θα υπάρχει αυτό το ωραίο καμπαναριό που χτίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Δεν ξέρω αν ακούτε εσείς, αλλά κάθε 15 λεπτά και κάθε μία ώρα χτυπάει αυτό το ρολόι με τη μελωδία «Πειραγία Θεοδόκης όσων εμάς», με το ψαλμό «Πειραγία Θεοδόκης όσων εμάς». Έτσι ήταν πριν την Επανάσταση. Στο σχέδιο του Αγίου Σεραφείμ βρίσκεται και ο ναός της Παναγίας του Καζάν και όλα τα κτίρια που βλέπετε. Και έλεγε ότι ο καθεδρικός ναός θα είναι κρύος, αυτός ο ναός δεν θερμαίνεται το χειμώνα, αλλά θα υπάρχει και ένας χειμερινός ναός. Αλλά πρέπει να χτιστεί σε μία γραμμή που ξεκινάει από το καμπαναριό, περνάει μέσα από τις Αγίες Τριάδες και πρέπει να είναι μέσα στο χαντάκι της Παναγίας. Αλλά όταν στις αρχές του 20ου αιώνα αποφάσισαν να το κάνουν, η θέση αυτή ήταν πιασμένη και υπήρχε ένας μικρός ναός. Και το καινούριο ναό, καθεδρικό, το έβαλαν λίγο στα δεξιά. Αλλά δεν ακριβώς τη θέση που έλεγε ο Άγιος. Και επειδή δεν τηρήθηκε η ευλογία του γέροντα, αυτός ο ναός 70 χρόνια ήταν κλειστός. Δεν έχουν αγιάσει το ιερό του. Και μόνο το 98 άνοιξε σαν ναό της μεταμόρφωσης του Χριστού. Και αυτός έχει 5 Αγίες Τράπεζες. Είδατε ότι και τώρα υπάρχουν πολλοί προσκυνητές στο μοναστήρι, αλλά το καλοκαίρι είναι τόσο πολύ που δεν μπορείς να περάσεις εύκολα εδώ σε όλους τους χώρους του μοναστήριου. Την ημέρα του Αγίου Σεραφείμ, την 1η Αυγούστου, είναι η μέρα του Αγίου Σεραφείμ που γίνεται το καλοκαίρι.
γίνεται ένας ναός εδώ κάτω από τον ουρανό την ημέρα του Αγίου Σεραφείμ. Βγάζουν μια Αγία Τράπεζα έξω και όλο το μοναστήρι γίνεται ναός. Από εδώ φαίνεται καλά ο καινούριος ναός του Ευαγγελισμού. Αυτός χτίστηκε σωστά στη μία γραμμή από το καμπαναριό με τον ναό της Αγίας Τριάδας, έτσι όπως έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ. Και θα είναι αφιερωμένο στο Ευαγγελισμό. Θα έχει 8 Αγίες Τράπεζες. Τώρα βρισκόμαστε στο χαντάκι της Παναγίας. Ξέρετε για το χαντάκι? Πολλοί νομίζουν ότι το χαντάκι είναι γύρω-γύρω από το μοναστήρι. Αλλά βρίσκεται εδώ, στο ανατολικό μέρος του μοναστηρίου. Εμφανίστηκε το χαντάκι, όπως όλα εδώ στον Τιβέβο, με την χάρη της Θεοτόκου. Θυμάστε, είδαμε την τοιχογραφία που εμφανίστηκε η Θεοτόκος στον Άγιο Σεραφείμ. Τότε η Θεοτόκος είπε να πάρει ο πατήρ Σεραφείμ 8 αδελφές από το πρώτο μοναστήρι της Παναγίας του Καζάν, ναι, σαν ένα σύμβολο της μετάδοσης της πνευματικής ζωής από το ένα μοναστήρι στο άλλο, και να βάλει αυτές τις αδελφές σε αυτό το οικόπεδο που ανήκε στο πρώτο μοναστήρι. Για αυτό το μοναστήρι έπρεπε να χτιστούν 2 ναοί των Χριστουγέννων, έπρεπε να χτιστεί ένας μήλος για να κάνουν αλεύρι και έπρεπε να σκάψουν ένα χαντάκι γύρω-γύρω από το καινούριο μοναστήρι. Δηλαδή αυτός ο λάκκος, αυτό το χαντάκι έπρεπε να γίνει προστασία του καινούριου μοναστηριού. Όπως σε παλιές πόλεις, δεν υπήρχε μια τάφρος γύρω από το κάστρο. Αλλά ο Άγιος Σεραφείμ είδε ότι η Παναγία περπάτησε σε αυτό το χαντάκι, παίρνοντας υπό την προστασία της το καινούριο μοναστήρι. Και αυτός είπε ότι το χώμα από το χαντάκι, όταν σκάβουν το χαντάκι, πρέπει να το παίρνουν με πολύ ευλάβεια και να το βάζουν μέσα στο οικόπεδο που ήταν για το μοναστήρι. Και έτσι βλέπουμε τώρα και την πορεία της Θεοτόκου, πώς πέρασε η Θεοτόκος γύρω-γύρω από το καινούριο μοναστήρι. Δηλαδή ένα μνημείο της επίγειας παρουσίας της Παναγίας σε αυτόν τον κόσμο. Και είναι θαύμα ότι δεν ήταν η μόνη φορά που ήρθε εδώ η Θεοτόκος στον Τιβέιβο. Έρχεται εδώ κάθε μέρα. Και το είδαν πολλοί άνθρωποι. Κάποιοι επειδή έκαναν κατορθώματα, κάποιοι επειδή αξιώθηκαν αυτή τη χάρη. Το 1924, εδώ μέσα στο οικόπεδο, μέσα στο χαντάκι, ζούσε ο Σεραφείμ Σβιζντίνσκι, που στη συνέχεια έγινε νεομάρτυρας. Είδα από το παράθυρο του κοιλιού του την Παναγία που περπατούσε πάνω στο χαντάκι και φώναξε ότι η Παναγία περπατά στο χαντάκι και δεν μπορώ να μην θαυμάζω την ουράνια της ομορφιά. Ο Άγιος Σεραφείμ έλεγε, είναι τυχερός αυτός που μπορεί να περάσει ένα 24ωρο στο Τιβέιβο, γιατί κάθε 24ωρο εδώ έρχεται η Θεοτόκος. Εδώ είσαστε ένα 24ωρο εδώ, θα είσαστε τώρα σε λίγο. Ο Άγιος Σεραφείμ έλεγε ότι πρέπει κανείς να περπατάει στο χαντάκι λέγοντας το Θεοτόκη Παρφένε 150 φορές. Και έλεγε, όποιος περπατήσει στο χαντάκι λέγοντας 150 φορές το Θεοτόκη Παρθένε, θα δει εδώ τα πάντα, και το Άγιον Όρος και το Κίεβο και τα Ιεροσόλυμα. Τόσο μεγάλη χάρη έχει αυτή η γη. Εδώ συμβαίνουν πολλά θαύματα. Είναι 800 μέτρα από το μήκος που έχει το χαντάκι. Είναι 2 μέτρα και 15 εκατοστά το βάθος, το πλάτος και το ύψος που έχει το χαντάκι. Είναι το τρίτο χαντάκι. Вот ее только сумели устроить так, как заповедовал батюшка Серафим.
Μόνο αυτό το έφτιαξαν σύμφωνα με τις διαταγές του Αγίου Σεραφείμου. Πριν το πρώτο χαντάκι δεν ήταν τόσο βαθύ και το χώμα που ήταν πάνω από το χαντάκι δεν ήταν τόσο ψηλό όπως ήθελε. Έτσι έλεγε ο Σεραφείμ, να σκάψετε. Να σκάψετε τουλάχιστον στο μισό βάθος, γιατί μετά θα κάνουν αυτό που πρέπει. Και έτσι έγινε, την τρίτη φορά μόνο, τις μέρες μας. Αλλά οι πρώτες αδελφές δεν μπορούσαν να κάνουν το χαντάκι όπως έπρεπε, γιατί χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα περπατάνε σε αυτό το χαντάκι. Και το βάρος που ακουμπάει κάθε φορά στο χαντάκι είναι σαν ένα μεγάλο τρένο με φορτίο. Και όλοι περπατάνε με προσευχή. Υπάρχει προφητεία του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ που λέει ότι στους τελευταίους καιρούς θα καεί όλη η γη, αλλά ο Αντίχριστος δεν θα μπορέσει να περάσει το χαντάκι, γιατί ό,τι είναι μέσα στο χαντάκι θα ανεβεί στον ουρανό. Είναι η προστασία όλο τον Ορθόδοξο κόσμο μας. Γιατί η προσευχή είναι πολύ δυνατή εδώ. Βλέπετε ότι το μοναστήρι μας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Παλαιότερα ήταν πιο μεγάλο. Υπήρχαν άλλα δύο τετράγωνα πίσω από το χαντάκι. Αλλά την Σοβιετική εποχή έχτισαν σπίτια εκεί. Και είναι ακόμα δύσκολο να γυρίσουμε πίσω αυτή την έκταση στο μοναστήρι. Υπάρχει μια προφητεία του Αγίου Σεραφείμ που έλεγε ότι εδώ στη συνέχεια θα γίνει λαύρα. Και πιστεύουμε ότι αυτή η προφητεία θα γίνει πραγματικότητα. Και θα είναι η μόνη γυναικεία λαύρα στον κόσμο. Τώρα εδώ μένουν γύρω στις 500 αδελφές. Και πριν την Επανάσταση το μοναστήρι ήταν περισσότερο, πιο μεγάλο. Υπήρχαν 1600 αδελφές. Και όλες αγαπούσαν το μοναστήρι τους. Και όταν το 1927 το έκλεισαν, η εξουσία, όλες οι αδελφές ήξεραν ότι θα αναγεννηθεί το μοναστήρι. Και αυτό έγινε το 1991. Έτσι σας είπα σε γενικές γραμμές μερικά λόγια για την μεγάλη ιστορία μας. Αλλά ελπίζω ότι αισθανθήκατε ότι το μοναστήρι είναι αξιοθαύμαστο. Το νεκροταφείο του μοναστηριού Διβέιβο, το καινούριο νεκροταφείο, είναι σχετικά πρόσφατο. Πριν υπήρχε παράδοση να θάβουν μέσα στο μοναστήριο όλες τις αδελφές που πέθαναν στο Διβέιβο. Αλλά ο καινούριος δεσπότης Γεώργιος, όταν έγινε δεσπότης στο Νίζνι Νόβγκοροτ, είπε ότι αν συνεχίσουν αυτή την παράδοση να θάβουν τις αδελφές μέσα στο μοναστήρι, επειδή ο αριθμός των αδελφών μεγαλώνει κάθε χρόνο, σε λίγο όλο το μοναστήρι θα γίνει ένα μεγάλο νεκροταφείο. Και αποφάσισε να κάνουν νεκροταφείο έξω από το μοναστήρι, σε μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή, κοντά στην σκήτη του Αγίου Φλόρου, σκήτη της Μονής του Διβέιβο. Χριστός ανέστη νεκρόν,
очень благодарим хор. Και για το τόσο όμορφο που το έψαλαν. И за такое прекрасное пение. И то, ότι μας μετέφεραν στο μήνυμα της Αναστάσεως, που το είχε πολύ μέσα του Άγιος Σεραφείμ. Στο καινούριο νεκροταφείο τώρα υπάρχουν τάφοι και των αδελφών από το μοναστήρι που πεθαίνουν το τελευταίο καιρό, αλλά και κάποιων συγγενών, γονέων, των ανθρώπων που έχουν άμεση σχέση με το μοναστήρι. Εκεί είναι, για παράδειγμα, θα μένει οι γονείς του νυν δεσπότη Γεωργίου. Από το Ντιβέιβο, από το μοναστήρι του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ, υπάρχουν και πολλές θαυματουργές πηγές. Σύμφωνα με τη ρωσική παράδοση, πάντα γύρω από κάθε μοναστήρι υπάρχει μία ή δύο θαυματουργές πηγές με νερό που θεωρείται και αγιασμός. Είναι συνήθως πηγές με κρύο νερό και οι προσκυνητές, οι πιστοί, πηγαίνοντας για προσκύνημα στο μοναστήρι, επισκέπτονται και αυτές τις πηγές και βουτάνε μέσα σε αυτές τις πηγές. Τρεις φορές στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Thank you.
κοντά στο μοναστήρι του Τιβέιβο, η πιο γνωστή πηγή είναι η πηγή του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ, η οποία εμφανίστηκε την Σοβιετική εποχή, όταν ήδη η πόλη του Σαρόφ, το μοναστήρι που ζούσε ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, ήταν κλειστή η περιοχή, γιατί έχουν ανοίξει ένα στρατιωτικό εργοστάσιο που έφτιαχνε πυρηνικές βόμβες εκεί. Και ο κόσμος δεν μπορούσε πλέον να πηγαίνει στο μοναστήρι, στο Σαρόφ. Ένα βράδυ, σύμφωνα με την παράδοση, ο στρατιώτης που φύλαγε τα σύνορα του Σαρόφ είδε ένα φως και είδε ότι από το δάσος βγήκε ένας γέροντας, ο οποίος χτύπησε 3 φορές με τη ράβδο του το χώμα και άνοιξαν 3 θαυματουργές πηγές. Και είπε ο γέροντας ότι εδώ θα έρχεται ο κόσμος να προσκυνάει. Και έτσι άνοιξαν 3 θαυματουργές πηγές του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ. Δημιουργήθηκε στη συνέχεια και μια μικρή λίμνη με κρύο νερό. Η θερμοκρασία σε αυτές τις πηγές όλο το χρόνο είναι σταθερή, είναι 4 βαθμοί. Και ο κόσμος πηγαίνει, παίρνει αυτό το νερό για αγίασμα, βουτάει μέσα στις πηγές 3 φορές, όπως είπαμε, και θεραπεύεται από πάρα πολλές αρρώστιες. Εκτός από την μεγάλη πηγή του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ, γύρω από τον Τιβέιβο υπάρχουν και άλλες πηγές. Είναι η πηγή της Παναγίας, η πηγή της Αγίας Αλεξάνδρας κτλ. Την επομένη, τελούμε την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Παναγίας του Καζάν και αφήνουμε τον Τιβέιβο, το μοναστήρι με τις 500 μοναχές, το μοναστήρι που δεν έχει καμία περίφραξη, αφού το φρουρεί η Υπεραγία Θεοτόκος και βεβαίως ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. No.
О прекрасной невесты Христовой, чистые голубицы, возвращенные Духом Святым, собеседницы ангелом, на земле мысленный рай своими добродетелями насадившие, преподобные матери наши Пелагии, Параскевы и Марии, что достойное в дар вам принесем, кроме смиренных и грешных молений наших, я же приимше очистите я святыми вашими молитвами и принесите ко престолу Пресвятые Троицы. О Матери наша Пелагия, Параскева и Мария, всех собравшихся во святе обители сей, осените своим заступлением и спросите у Царя сил. Oh,